Τι μα, μπας, οι πολισάοι με αυτάς. Θα ακούμε, θα ακούμε. Τι μαλάκα σήμερα, είναι μαλάκες, ρε. Είναι μαλάκες, ρε, να πείτε το. Ρε, πούστη. Φανή, Φανή, το χτυπήσανε ρε μαλάκα. Αλεξάνδρας 72. Ένα Nissan Gri έχει σταθμεύσει πάνω στο πεζοδρόμιο και εμποδίζει τη διέλευση πεζών. Γιώτα ήταν η 4306. 1-5 κέντρο το λάβαμε. Τα ακριτικά τραγούδια έχουν κατεβάσει επικό χαρακτήρα και αφηγούνται τα κατορθώματα των ακριτών κατά των εχθρών τους. Κεντρική μορφή αποτελεί ο διγενής ακρίτας. Αυτό το τραγούδι ανήκει στην κατηγορία των ακριτικών, διότι έχει ηρωικό πνεύμα, λιτότητα, μεγαλοπρέπεια και το μεταφυσικό στοιχείο. Τέλος, δίνει έμφαση στον ηρωισμό και στη γενναιότητα του διγενή, καθώς είναι και εμφανής ο επικός του χαρακτήρας. Αυτό το κείμενο διαφέρει αρκετά από τα συνηθισμένα ακριτικά τραγούδια, διότι δεν εξυμνεί τα κατορθώματα των ακριτών. Μας περνάει από διάφορα στάδια. Τα κυριότερα είναι η παιδική ηλικία, η εφηβεία, η ενηλικίωση και μετά πάνε η καριέρα, τα παιδιά κτλ. Και στο τέλος γίνεσαι ηλικιωμένος. Τα παραπάνω στάδια δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Όταν είσαι παιδί, μπορείς να μιλάς όπως θες, γιατί θα πούν όλοι «Δεν πειράζει, παιδί είναι». Αλλά όσο μεγαλώνεις, θα πρέπει να εμπλουτίζεις το λόγο σου. Κάποιοι λένε πως ο λόγος μας καθορίζει. Εγώ πιστεύω ότι κάθε στιγμή έχει και τον δικό της λόγο. Κάτι έτυχε στη δουλειά, φάτε εσείς, εγώ θα αργήσω λίγο. Το όχημα Εξαρχείων, ζωοδόχου και ναυαρίνου. Με αναρχικούς δεχτήκαμε επίθεση. Παραλαμβάνετε.
Απαντήστε μας. Κέντρο, δεχόμαστε επίθεση. Πού είστε, όχημα Εξαρχείων? Ζωοδόχου πηγής και Ναβαρίνου. Από πού δέχεστε επίθεση? Από την Ναβαρίνου? Να αποχωρήσετε. Πώς μπορείτε να αποχωρήσετε από το σημείο? Είμαστε χαριλά ο Τρικούπι τώρα. Τυπικό όχημα Εξαρχείων. Λάβα, τα παίρνουμε. 1-4. Έχετε απεγκλωβιστεί όχημα των Εξαρχείων? Όχημα των Εξαρχείων έχετε απεγκλωβιστεί. Οικείο κέντρο. Οικείο κέντρο. Μεταβαίνουμε προς το οικείο τμήμα κέντρο. Και παρικοί που πάγαιναν και άλλα πουλιά τους λένε. Δεν είναι κρίμα και άδικο, παράξενο μεγάλο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους? Άκουσε Κωνσταντίνα μου τι λένε τα πουλάκια. Τους περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και βολεύουν. Βαγούμε σε αδερφάκι μου και Λιβανιές μυρίζει. Εχθές βραδύ σε πήγαμε πέρα στον Άι Γιάννη και θύμιασέ μας ο παπάς με περισσό Λιβάνι. Και παρεμπρός που πήγανε κι άλλα πουλιά τους λένε. Για ιδέες θάμα και αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, τέτοια πανόρια λιγερή να σέρνει ο πεθαμένος. Τ' άκουσε πάλι αρετή και ράγισε η καρδιά της. Άκουσες Κωνσταντάκη μου τι λένε τα πουλάκια? Άφησε αρέτη τα πουλιά και ό,τι και αστέλας λέγουν. Ένα 13 μαζί μας παρακαλώ πολύ. 1-13. Ειδικό των Εξαρχείων στο οικείο. Προς το οικείο κινείται. Ποιος σταθμός διαβίβασε? Ο ειδικός σταθμός κέντρο. Όχημα Εξαρχείων, μα Εξαρχείων. Το πρώτο όχημα δεν κλωβίστηκε από το σημείο. Προς το οικείο κατευθύνεται. 1-4. Είμαστε στο οικείο τώρα. Ελήφθη. 1-13 μαζί μας, παρακαλούμε. Όχι με Εξαρχείων. Διαβιβάστε στο όχημα. Όχημα των Εξαρχείων, επικοινωνήστε μαζί μας. Παράκληση. Ελήφθη. Όχημα των Εξαρχείων. Διαβιβάστε μας. Ενεργήστε παρακαλούμε πολύ, 1-13 μαζί μας τώρα. Επικοινωνούμε κέντρο. Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς. Εκτός καταγράφης. Όχημα Εξαρχείων. Όχημα των Εξαρχείων, επικοινωνήστε μαζί μας. Όχημα Εξαρχείων. Κέντρο ενεργούμε 1-13. Ενεργήστε. Αλίμενο αδερφάκι μου, γιατί είναι τούτη η ώρα? Αν ίσως και είναι για χαρά να στολιστώ και να έρθω. Και αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να έρθω. Έλα ρητή στο σπίτι μας και ας είσαι όπως κι αν είσαι. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στη στράτα που διαβαίνανε, πουλάκια και λαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά, μύτη σαν χελιδόνια. Μόνο και οι λαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος? Άκουσε, Κωνσταντίνα μου, τι λένε τα πουλάκια. Πουλάκια είναι και σκελεδούν, πουλάκια είναι και σλένε.